Γεια σας, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσύ? Καλά. Χάλια. Γύρισα στην Αμερική? Ναι, ναι. Α, γιατί είσαι χάλια τόλη? Επειδή γύρισα από την Αμερική. Είμαι κρυωμένος, τι κάνετε? Καλά, εδώ βλέπουμε το Χεζόνια να αποθεώνεται και να χαιρετάει τον κόσμο. Είναι, δεν είναι και πολύ συνηθισμένη εικόνα να μπαίνει αντίπαλος σε έδρα ελληνικής ομάδας, να κερδίζει, να φεύγει και να αποθεώνεται. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση αυτή. Έτσι ακριβώς, ο Χεζόνια, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός, είναι αυτό που λέμε, είναι Παναθηναϊκός από μικρό παιδί, εδώ κάπως, μάλλον σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πάει. Τώρα και βεβαίως πάντα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Κροάτης στον Παναθηναϊκό. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει το συμβόλαιό του? Ναι, ναι, οι δεσμοί είναι πολύ στενοί. Και θα του άξιζε πολύ... μετά το πέρασμα που έκανε σε μια όχι καλή περίοδο για την ομάδα, ας πούμε. Αν ήταν να γυρίσει, θα του άξιζε να γυρίσει σε μια ομάδα, ξέρεις, υγιή, ανταγωνιστική, με μεγάλο μπάτζετ. Δηλαδή θα ήταν ωραία συγκυρία και για τον Παναθηναϊκό και για τον ίδιο να ανταμώσουν σε μια τέτοια φάση. Έτσι ακριβώς όπως θα λες είναι, Κώστα μου, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι σε καλό, πολύ καλό δρόμο. Μου λέει ένας φίλος, δεν έπρεπε να πάει, λέει, στο ρυθμό της Ρεάλ ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα τον ρωτήσει η Ρεάλ σε ποιος θα πάει, και η Ρεάλ την καλύτερη ομάδα. Δεν είπε να την πάει. Δηλαδή και πάλι καλά που το πάλεψε για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα τριμήνου. Πάντα ο φίλος του Παναθηναϊκού, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού θέλει να κερδίζει τους πάντες και τα πάντα. Εννοείται. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν ξεπερνιούνται. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξεπεραστεί η Ρεάλ. Στο ένα παιχνίδι κάπου μπορεί να την κοροϊδεύσεις. Αλλά αυτό θα είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Είναι η καλύτερη ομάδα. Ή αν θα χάσει παιχνίδι όπως το έχασε στη Κωνσταντινούπολη. Καλά, ναι. Δηλαδή το έχασε, το δόρισε, ας πούμε, ουσιαστικά με την τελευταία φάση. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες, ναι, δεν μπορείς να την ματσάρει, νομίζω, κανένας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Ασχέτως, όπως έχω ξαναπεί, δεν το έχω καθόλου σίγουρο. Και κανείς δεν το έχει σίγουρο. Ότι η Ρεάλ θα πάρει την κούπα. Μπασχετικά είναι καλύτερη ομάδα. Είναι η ίδια ομάδα με πέρσι συν τον πυραυλοκίνητο Καμπάτσο, όλα είναι με το μέρος της, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μια σφαλιάρα να έρθει από την ανάποδη πλευρά, αυτή τη φορά μπορεί να έρθει τούμπα το έργο. Πέρσι ήταν του Γιούλ με τον Μπάντερ και γύρισε τούμπα. Το έργο φέτος μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν ξέρεις πώς μπορεί. Παρ' όλα αυτά και πέρυσι, το όλοι θυμάζω ότι η Ρεάλ πήγε αποδεκατισμένη και στα μάτς με την Παρτίζαν και στο Final Four, χωρίς ψηλούς, με ένα Ταβάρες, με ένα πόδι, με ένα σωρό απουσίες, τιμωρίες κτλ. Και αυτό που δεν περίμενε κανείς πήγε και το έκανε. Δεν είναι. Και ο Γιάννης είμαι σίγουρος ότι επειδή εγώ είμαι μπροστά και βλέπω την Παρτίζα με το Μιλάνο, έχει τα στατιστικά του κυρίου Βιλντόζα. Τα στατιστικά του κυρίου Βιλντόζα βεβαίως και τα έχω μπροστά μου. Είναι 2-6 δίποντα, 0-5 τρίποντα, 1 rebound, 4 assist, 2 κλεψίματα, 1 λάθος. Ναι. Αυτά είναι τα στατιστικά του. Ναι. Κάποια περισσότερα πράγματα να έχει βάλει, λίγο παραπάνω ο Σλούκας να έχει μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοση του. Ο Παναθηναϊκός, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μια καινούργια ομάδα, λείπουν δύο παίχτες, έπαιζε με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, ήταν ανταγωνιστικός για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο. Αυτά. Κοιτάζει να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο συνέχεια, δεν χάθηκε ο κόσμος. Προχωράμε με λίγα λόγια. Είναι τρία μάτς εκτός έδρας τώρα. Και ναι. Αυτά είναι μεγάλο crash test για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι με ομάδες για όλα τα γούστα που λέμε. Δηλαδή είναι με Βιλερμπάν, ας πούμε, που είναι θεωρητικά μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου. Είναι με Μονακό που είναι μια ομάδα υψηλότερου επίπεδου και είναι και με την Αρμάνη που είναι μια ομάδα θεωρητικά, ας πούμε, στα δικά του κυβικά. Οπότε... Ναι, η Αρμάνη είναι σαν αυτό που έκρυβε ο Μάικ Λαμάρ μέσα από το καπέλο του. Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει κάθε εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το Μάικ Λαμάρ. Βέβαια. Εννοείται. Δεν είμαστε και αυγά ημέρα στο όλοι μου, βεβαίως το θυμόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα, λέμε ψέματα, δεν τον έχω προλάβει. Μπορεί να υπάρχει κόσμος μικρότερης ηλικίας από εμάς που να μην το ξέρει. Καλά, σίγουρα. Εδώ ο Τάκης ο Μπουλής που είναι απέναντι έχει προλάβει και το Χουντίνι. Θέλω να πω ότι έχουμε όλα για όλα τα γούστα ηλικιακά. Ο Τάκης ο Μπουλής έχει προλάβει και το Μελχιόρα, αλλά αυτό δεν είναι άλλη ιστορία. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τολί. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Νικόλας Ακτύπης. Μισό λεπτό γιατί καταπίνω την τελευταία μπουκιά από την πίτσα. Πάλι, πίτσα. Εμείς. Πάλι, ναι. Κάθε έτσι πως το λες. Προσφορά της ΚΑΕ πάνω σε 20 άκτορ τώρα, σε κάθε μάτς. Α, ναι. Βεβαίως. Γι' αυτό πηγαίνεις εκεί, σε ταΐζουν, ναι. Για το κλιματισμό και το φαΐ. Τι νομίζω, δεν είναι λάτρης ας πούμε του σπορ. Βίγκαν πάντα η πίτσα σου Νικόλα, έτσι. Όχι. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν όπως και άλλες κακές συνήθειες. Έχω αρχίσει πάλι το κάπνισμα και τρώω τα πάντα. Μάλιστα. Καλώς ήρθες. Welcome back. Στον κόσμο των κανονικών ανθρώπων. Ναι.
Και ο Παναθηναϊκός έκανε ένα welcome back τώρα, έτσι, σήμερα. Το οποίο, βεβαίως, αν δεν είχαν προηγηθεί αυτά στα προηγούμενα δύο μάτς, σήμερα δεν θα γκρινιάζαμε και ιδιαίτερα, γιατί ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός υποτάχθηκε στη μοίρα στην οποία έχουν υποταχθεί και σχεδόν όλοι με μία εξαίρεση οι αντίπαλοι της Real Madrid φέτος. Και αν ήθελε να έχει καλύτερη τύχη από τους προηγούμενους, θα έπρεπε να βγάλει την Real από το comfort zone που λένε οι επιστήμονες, οι κάτοχοι δύο πτυχίων αγγλικής, ας πούμε, σαν τον Γιώργο τον Μαραθιανό, αλλά δεν το κατάφερε αυτό και δεν το είχε καταφέρει ούτε και στο πρώτο ημίχρονο που βρέθηκε μόνο ένα πόντο πίσω στο σκορ. Δηλαδή, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν 45-46 στο ημίχρονο, τα ποσοστά της Ρεάλ ήταν 76% στο δίποντο και 47% στο τρίποντο. Δηλαδή, καλύτερα και από αυτά που έχει μέσα στη σεζόν. Είχε και 12 assist με μέσο όρο 22, δηλαδή είχε βγάλει... Που με 12 assist ο Παναθηναϊκός τελείωσε το παιχνίδι. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε όλοι εδώ πέρα ψυχανεμιζόμασταν ότι αν δεν υπήρχε η αλαγκάλης εμφάνιση του Κέντρικ Νάν που είχε βάλει 20 πόντους στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός θα ήταν αρκετά πιο πίσω, διότι ναι μεν φαινόταν στα νούμερα ότι κοιτάζει τη Real Madrid στα μάτια, δηλαδή υπό την έννοια ότι ακολουθεί έναν υψηλό ρυθμό επιθέσεων και είναι κοντά στο σκορ, αλλά αν το σπάγες κομμάτια το παιχνίδι, καταλάβαινες ότι ενώ ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει πολλά μέσα στο μάτς για να σταματήσει τη Real Madrid της, αντίθετα η Βασίλισσα το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να σταματήσει τον Αν. Και στο τρίτο δεκάλεπτο νομίζω ότι η άμυνα που έπαιξε ο Κοζέρ πάνω στον Αμερικανό ήταν καθοριστική και κάπως έτσι φτάσαμε και σε αυτό το 22-1 το επιμέρους σκορ, που έκρινε ουσιαστικά και όλο το μάτς. Και επιμένω ότι από τη στιγμή που επιθετικά τα περισσότερα του Παναθηναϊκού ήταν εκτός παιχνιδιού, δηλαδή και ο Λούκας, ειδικά η περιφέρεια, και ο Λούκας και ο Βιντόσα, πολύ κακό επιθετικά παιχνίδια, ακόμα και ο Γκραντ κινήθηκε σε πολύ χαμηλά. Αυτός είχε μια δικαιολογία, έλεγε ο Γιώργος Πετρίδης, ότι υποφέρει από μια τενοτήτητα στο γόνατο, οπότε δεν ήταν στο 100%. Ναι, ισχύει. Ναι. Ισχύει. Περίμενες περισσότερα από τους άλλους δύο, τουλάχιστον στο θέμα της οργάνωσης. Αλλά όπως είπατε και εσείς, όταν έχεις 12 assist και μάλιστα κάποιες από αυτές στο τέλος, έτσι. Φαινόταν... Εγώ περίμενα, ρε Σινικόρα, λίγο να απλώσει λίγο περισσότερο το rotation ο Αταμάν σήμερα, μετά από τα παιχνίδια τα προηγούμενα που ήταν το rotation κλειστό και το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός κλπ. Και πάλι νομίζω το rotation το έκλεισε πολύ κάποια στιγμή. Δηλαδή το Λεσόρ να μένει στο παρκέ μέχρι τέφρας, ας πούμε, μέχρι δηλαδή, τέλους. Το έκανε μόνο στην περίπτωση του Ματζούκα που πήρε έναν αξιοπρεπή χρόνο συμμετοχή. Ναι. Και μάλιστα δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε κι εσείς. Τα περισσότερα λεπτά του Ματζούκα ήταν στο δεύτερο δεκάλεπτο, όταν βγήκε ο Μίτογκλου που ήταν μέτριος και δεν χάθηκε ο κόσμος με τον Μίτογκλου στον πάγκο. Ίσα-ίσα από το μείον 10 που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, νομίζω 27-37, δεν θυμάμαι καλά, δεν το έχω κρατήσει ως σημείωση, ο Ματζούκας, ο άποντος που δεν πήρε ούτε μία προσπάθεια, μόνο και μόνο με τη σωστή άμυνα, την καλή άμυνα που έπαιξε και στον Ντεκ και στον Χεζόνι, αναλόγως με το αν πήγαινε στο 3 ή στο 4, γιατί ξέρουμε ότι η Ρεάλ παίζει πολύ έτσι με διαφορετικά συστήματα. Ο Ντεκ με αυτό το μαλλίμπα πήγαινε όπου θέλει. Σωστό, συμφωνώ. Οπωσδήποτε. Και μακάρι, να κάνουμε τώρα έτσι μια παρένθεση, μακάρι να επιστρέψει κάποια στιγμή η βιντεοτενία, έτσι ως θεσμός για οικογενειακή διασκέδαση, home entertainment. Είμαι σίγουρος ότι ο Γκάμπριελ Ντεκ θα βρει πάρα πολλούς. Εγώ λέω μακάρι, όπως σε περιπτώσεις λένε οι παίχτες, ότι αν ξέρω εγώ πάρουμε τον τάδε τίτλο θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας, να πούνε οι παίχτες Ρεάλ, αν πάρουμε τον τίτλο θα κάνουμε το κούρεμα του Ντεκ με κάποιον τρόπο. Και να είναι όλοι κουρεμένοι έτσι. Δηλαδή, και να αφήσουμε και μουστάκι. Και αν αύριο μεθαύριο κάτι πάει στραβά, θα έλεγα, ας πούμε, στην εταιρεία Σένεκα που έχει αναλάβει και τη δική μου δενδροφύτευση και του Τσουβέλα, να μην αναλάβει ποτέ το deck. Ναι. Δηλαδή ακόμα και αν χάσει το μαλλί. Δεν θα χρειαστεί ποτέ. Δεν θα χρειαστεί ποτέ. Νομίζω στα 80 του να είναι καλά ο άνθρωπος θα έχει αυτό το μαλλί σε γκρίζο. Και θα είναι και τόσο καλός, παρά το γεγονός ότι είναι τρομερά αντιτουριστικό. Ναι, πραγματικά ρε παιδί. Δηλαδή είναι τόσο... Δεν το πιστεύεις αυτό που βλέπεις με αυτά που κάνει. Ναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή λες, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτός ο τύπος με αυτό το σουλούπι και αυτό το μαλλί. Κι όμως τα έκανε και σήμερα και κοντά στο καλάθι. Τα είχε πει ο Λάζαρος, δεν το πιστεύατε. Ναι. Ποιος Λάζαρος θα είχε πει αυτά. Με αυτό το μαλλί σας. Σωστό. Πάντως για να γυρίσουμε στο θέμα του rotation πριν, λοιπόν, εγώ περίμενα σήμερα να ανοίξει λίγο παραπάνω το rotation. Εγώ περίμενα να κάνει
μια περιστροφή των τριών ψηλών του πάνω στον Ταβάρες για να μπορέσει κάπως να τον φθείρει. Έστω δηλαδή κάποια λεπτά. Το κουμ, θέλω να πω. Το κουμ, τον Ταβάρες τι να κάνει. Είναι στο ύψος περίπου. Θέλω να πω ότι αφήνοντας τον Λεσόρ μέσα 30 λεπτά. Ναι, ναι. Και βάζοντας για λίγο τον Μπαρτζερόφσκι, έχεις τρεις ψηλούς. Είναι η δύναμη της φύσης εκεί πέρα. Βάζεις παίχτες πάνω του, κάπως να το κουράσεις, παιδί μου. Κάτι, να κάνεις κάτι, να δοκιμάσεις. Δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε εντύπωση μια φάση του πρώτου ημιχρόνου. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν πρώτο ή δεύτερο δεκάλεπτο. Mm. Μάλλον στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν είχε ξεκινήσει ο Μπαρτζερόφσκι, mm-hmm. έχει κάνει λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Τρώει ένα καλάθι. Στην άμυνα εξαγριωμένος ο Αταμάν ζητάει από τον Λεσόρ να σηκωθεί μέχρι όμως να προλάβει να κάνει την αλλαγή γιατί δεν είχε προλάβει την επαναφορά. Ο Μπασερόφσκι έχει καλάθι και φάουλ. Ναι. Και παρόλα αυτά ο Ερκίν δεν αλλάζει γνώμη. Ναι. Δεν αλλάζει γνώμη. Τι σου δηλαδή, περίμενα λίγο παραπάνω, ίσως να δω και ακόμα λίγο. Ακόμα και εκεί δηλαδή που λες, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι. Είναι ένας παίκτης έχει αστοχήσει ας πούμε σε πολλά σουτ. Βλέπεις ότι ο προπονητής έχει σηκώσει την αλλαγή, του καταλαβαίνει τι θα γίνει, ευστοχεί σε ένα καλό σουτ και τον αφήνει μέσα. Mm-hmm. Ότι μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία κάτι τέτοιο. Εδώ ήταν προαποφασισμένο. Ναι. Οπότε ενισχύει αυτό που λες Κώστα και φυσικά ενισχύει τη θέση σου και το γεγονός ότι ούτε ο Κώστας πήρε, ο Αντετοκούμπο πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής, ο Καλγκάη για ακόμη μια φορά ξέρεις απλή αναφορά. Ναι. Και όσο περνάει ο καιρός πλέον έρχονται και τα Χριστούγεννα, είναι ξεκάθαρα ας πούμε. Τι εμπιστεύεται και τι όχι και μέχρι ποιου σημείου. Ξέρεις, από την άλλη πλευρά βέβαια, σύμφωνα και με αυτά που είπε ο Μπετσίροβιτς στη συνέντευξη που διάβαζα, ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί με αυτό το ρόστερ. Θέλω να πω ότι αν κάποιοι περιμένουν ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει σε αντικαταστάσεις στο ρόστερ και ξέρω εγώ θα φύγει ο Γκάι, θα έρθει κάποιος ρόστερ, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται. Άρα ο Αταμάν έχει αυτούς τους παίχτες να δουλέψει, συν τους δύο οι οποίοι θα γυρίσουν κάποια στιγμή τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου. Και με κάποιο τρόπο πρέπει αυτό το ρόστερ που έχει των παιχτών, των 14-15 παιχτών, πόσοι είναι, να βρει έναν τρόπο να το κάνει όσο πιο χρήσιμο γίνεται για τον ίδιο και για την ομάδα. Το να έχει παρκαρισμένους παίχτες. Εγώ δεν εξετάζω συμβόλαια. Τα συμβόλαια είναι ένα θέμα που αφορά σε αυτό που τα πληρώνει. Εγώ λέω για την αξία των παιχτών και τις προσδοκίες που ήρθαν. Το να μην, ας πούμε, έχει δύο λεπτά συμμετοχής, να μην αξίζει κατά τον προπονητή να πάρει δύο λεπτά συμμετοχής ο Σλούκας ή ο Γκάι, το θεωρώ, ξέρεις, μια πολυτέλεια που δεν μπορεί να την αντέξει πάνω. Προφανώς και αυτό μαρτυρά και το ρεκόρ που έχει. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μιλάγαμε για ένα Παναθηναϊκό που ήταν ας πούμε στο 13, mm-hmm. τυχαία τώρα, ναι, ναι. Το νίκες ήττες που λέω, θα μπορούσε να πεις ότι έχει δικαιωθεί από την επιλογή του και ο coach, έτσι. Αλλά έτσι στο 6-7, είναι, ναι. Το 6-7 όμως, και μάλιστα και τώρα με μια τριάδα αγώνων που έρχεται εκτός έδρας. Στο 6-7 και με 4 παιχνίδια χαμένα, δηλαδή 2-3 στην παράταση και ένα ας πούμε στο τσακ, ξέρεις, μετράς και αυτό το πράγμα και λες ότι αν ήταν λίγο διαφορετικά μοιρασμένος ο χρόνος, αν είχαν λίγο παραπάνω ανάσες οι θεωρούμενοι βασικοί, αν, από τα 4 αυτά παιχνίδια μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει μία ή δύο νίκες ας πούμε, αν και εφόσον. Γι' αυτό λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πολλές χαμένες εταιρείες έχουν μαζευτεί για τον Παναθηναϊκό, τις οποίες δεν θα τις ξαναβρει μπροστά ναι, του. Σωστό είναι αυτό. Πέρασε το παιχνίδι, τελείωσε, το έχασες όπως το έχασες, είτε με καλάθι στο τέλος, είτε στην παράταση, είτε επειδή έμεινες δύο λεπτά χωρίς πόντο. Το έχασες και τώρα έχεις βρεθεί. Στο 6-7 έχεις μπλέξει με πάρα πολλές ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με σένα, είναι στην ίδια πάνω κάτω κατάσταση με σένα και επομένως πηγαίνεις σε καταστάσεις ντέρμπι σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν μπορείς και να χαλαρώσεις λιγάκι. Και εγώ λέω για κάτι άλλο, ρε Νικόλα. Όταν χάνεις πολλά μαζεμένα παιχνίδια στο τέλος ή στην παράταση, σου δημιουργεί και μια ας πούμε πολύ κακή ψυχολογία πια όταν τα παιχνίδια είναι κλειστά ή πάνε στην παράταση, ότι ξεκινάς με ένα ψυχολογικό handicap. Δηλαδή νιώθεις ότι τώρα χάνουμε. Ναι, ναι, παιδί μου, α, πήγες στην παράταση. Ότι με κάποιο τρόπο θα χάσουμε. Ναι, πω σκούρα τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζεις μετά και έχεις ένα ψυχολογικό βάρος πολύ μεγάλο όταν όλα τα μάτς πάνε στην παράταση μέχρι τώρα, τα τρία δηλαδή φετινά. Και τα παιχνίδια. Τρία στην παράταση έχει πάει Παναθηναϊκός. Τρία. Με Ολυμπιακό, με Μακάμπι και με Παρτίζαν. Ναι. Με την Εφές το έχασα απλά στο τέλος. Αλλά θέλω να πω, όταν τα παιχνίδια πάνε στο τέλος και είναι στον πόντο, αρχίζεις και ας πούμε έχεις ένα ψυχολογικό βάρος μεγαλύτερο. Όταν δεν έχεις κερδίσει κανένα. Και πάνω ακριβώς αυτό που λες, τώρα έχεις και το ψυχολογικό βάρος από τις τρεις σερί ήττες. Δηλαδή σε σχέση με ένα μήνα πριν που πήγε με τέσσερις σερί νίκες και είχαν επιστρέψει τα χαμόγελα και είχαμε και σήμερα ας πούμε το sold out από τον κόσμο που σου λέω και χάσαμε Βελιγράδι, χάσαμε από Εφές, αλλά τώρα παίζουμε με Ρεάλ, μπορούμε. Γι' αυτό είναι πολύ κομβικό το επόμενο μάτς με Βιλερμπάν.
που είναι ομάδα στα μέτρα του Παναθηναϊκού, θεωρητικά έτσι. Ενώ από τα ονόματα που βλέπεις, λες ότι η Βιλερμπάν είναι ένα, ένα μέγεθος το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να το κερδίσει. Κοίτα, έτσι, όπως θα βλέπεις τα πράγματα, η Βιλερμπάν και η Άλμπα είναι οι κυριότερες ομάδες. Αυτό λέω. Οπότε είναι και γίνεται δύο φορές πιο σημαντικό, γιατί ξέρεις, αν ο Παναθηναϊκός κάνει ακόμα μία ήττα με αντίπαλο τη Βιλερμπάν, μετά κάπως, ας πούμε, ξέρεις, αρχίζει μια κατρακύλα. Έχει μετά να παίξει Μονακό, έχει να παίξει Μιλάνο, είναι τα πράγματα μετά πιο ζώρικα. Κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Και κοιτάς, αλλάζεις κατηγορία μετά, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι. Δηλαδή, λες, OK, είμαι στα χαμηλά. Ναι. Είμαι στα χαμηλά και αρχίζω να σκέφτομαι σαν μια ομάδα που είναι στα χαμηλά. Ναι. Αρχίζεις μετά και συμβιβάζεσαι κάπως με τη σκέψη του να κυνηγήσουμε θέση στα play-in. Εγώ αυτό λέω. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και εμένα αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου. Αυτός ήταν και ο μεγαλύτερος φόβος μου και όταν ο Παναθηναϊκός είχε δημιουργήσει ένα καλό σερί. Το αν θα καταφέρει να κάνει εκείνες τις νίκες που χρειαζόταν και τελικά δεν τις έκανε, για να δείξει ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από ομάδες που δεν θα ήθελε να συγκρίνεται αυτή τη στιγμή με αυτές. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι επιστρέφει σε μια κατάσταση που ενώ έδειχνε έτοιμος να κοιτάξει πιο ψηλά και να δημιουργήσει μια άλλη αύρα, μια άλλη ψυχολογία, αυτό που λέει και εσύ Κώστα πριν, τώρα πλέον μαζευόμαστε όλοι, μαζευόμαστε. Ναι. Σε αντίθεση με τον Αταμάν που πρέπει λίγο να απλωθεί, ναι, όπως λέγαμε πριν, σωστό, από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν του βγαίνουν τα παιχνίδια, δεν παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, ίσως θα πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο και να σου ξέρει καλύτερα τι ακριβώς. Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Νικό. Πολλά φιλιά. Καλό για βράδυ. Χαρά, καλό βράδυ. Και πάμε να συζητήσουμε και για το παιχνίδι αυτό και με τον Χρήστο Ρομπόλη. Χαίρετε. Καλησπέρα, Χρήστο. Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ καλά. Εσύ. Λέγατε για τον Ντεκ νωρίτερα. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ντεκ και ο Ναν πρέπει να έχουν κάποια συγγένεια με το Μιζράχη. Δεν γίνεται. Τόσο ανέκφραστοι τύποι και οι δύο. Είτε βάζουν τρίποντο, είτε χάνουν lay-up, είναι ίδια φάτσα, τέλος πάντων. Ήταν και δύο εξαιρετικοί σήμερα, είναι κρύο αίμα αυτό που λέμε. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπορεί να πιστεύει ότι έχασε. Με το Μιζράχη και τον Κάτας, να βάλουμε και τον Κάτας πια στο κάδρο των ανέκφραστων, γιατί είναι κρίμα. Είναι η νέα γενιά. Και τον Γιάννη Μπέζο, αν θέλετε. Είναι η νέα γενιά. Μπασκετικά μιλάμε. Α, συγγνώμη. Μπασκετικά. Λοιπόν, είναι η νέα γενιά των ανέκφραστων. Δεν είναι Γιάννης Μπέζος. Λιγότερο από τους άλλους, παιδί. Είναι στο rotation. Δεν είναι πενταδάτος. Λοιπόν, νομίζω ότι όλη η σύνοψη του αγώνα σήμερα ήταν η κατάληψη του πρώτου ημιχρόνου. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τόσο καλή προσπάθεια με τον Ναν φοβερό, η εξέδρα στο πόδι προηγείται 45-39 και σε ούτε 80 δευτερόλεπτα το γυρίζει η Ρεάλ στην τριμμένη και πάει στο 45-46 να του λέει ότι ναι, αλλά λίγο είναι να χαϊδέψω τον Γκάζι. Λίγο να χαϊδέψω τον Γκάζι. Μπορώ να εξαφανιστώ. Και το έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είχε καλό πλάνο στο πρώτο μέρος. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έγινε από ανάγκη ή από επιλογή, γιατί και ο Νάν είχε και ο Γκραντ είχε αυτό το θέμα με την ενότητα. Αλλά το να βάλει το Βιλντός απάνω στον Καμπάτσο, επειδή γνωρίζονται από την Εθνική Αργεντινή ακόμα και στα προπονητικά διπλά, ας πούμε, προφανώς στον Μάρκα Ρέι και στον Ερυθρό Αστέρα, πήγε καλά αμυντικά πάνω του Αργεντινός. Βέβαια ήταν τραγικό στην επίθεση, έτσι, γιατί το μπάσκετ είναι και στις δύο μεριές του γηπέδου. Συνήθως ο Βιλντός είναι καλός στην επίθεση, τέλος πάντων έχει κάποιες καλές επιθετικές εκλάμψεις και είναι κακός στην άμυνα. Σήμερα ήταν καλός στην άμυνα και ήταν κακός στο επιθετικό κομμάτι, πολύ άστοχος, εκνευριστικά άστοχος. Η Ρεάλ χτύπησε πολύ όπως αναμενόταν και όπως κάνουν όλες οι ομάδες του Παναθηναϊκό απέναντι στο 3 και στο 4, μετά από στα ρίσματα του Χεζόνια, το κάνει και η Φενέρ, το κάνουν όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν πλεονέκτημα με γέφυρα εκεί στο 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναγκαστικά πηγαίνει σε αυτά τα σχήματα με τον Γκριγκόνη στο 3, ο οποίος βέβαια ούτε το μέγεθος έχει, ούτε τη δύναμη για να αντιμετωπίσει τέτοιους παίχτες. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε λοιπόν να κεφαλοποιήσει την πολύ καλή εμφάνιση του Νάν στο πρώτο μήκρονο, ο οποίος έβαλε 20 πόντους, ο οποίος δεν φοβήθηκε στιγμή τον Νταβάρες. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και σέντερ τον φοβούνται τον Νταβάρες, που τον κοιτάνε στα μάτια, και αυτός ο τύπος του επιτιθόταν συνέχεια και δεν φοβόταν για καμιά τάπα για οτιδήποτε, και τις περισσότερες φορές μάλιστα τον νίκησε. Βέβαια στο δεύτερο μήκρονο η Ράλα αυτό το διάβασε, προσάρμοσε όλη την άμυνα της απέναντι στον Νάν. Είναι χαρακτηριστικό ότι πήρε μόνο 4 σούτ στο δεύτερο μήχρονο. Ο Νάν, ένας παιδί που βάλει 20 πόντους στο πρώτο μέρος, πήρε μόλις 4 και μάλιστα τα δύο τελευταία, στα τελευταία δευτερόλεπτα που διεκριθεί το παιχνίδι, γιατί δεν μπορούσε να δει το καλάθι. Πολύ απλά. Έδωσε μια assist βέβαια, πήρε δύο βολές στο ξεκίνημα, αλλά αυτή ήταν όλη η προσφορά του στην τρίτη περίοδο, εκεί που χάθηκε ουσιαστικά το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και με τον Κοζέρ να τον κυνηγάει συνέχεια σε ένα τύπου overplay, να μην πάρει καν την μπάλα, τέλος πάντων να κουραστεί μέχρι να την πάρει, αλλά και με αρκετές βοήθειες, με παίχτες να βγαίνουν πάνω του. Και στο διάστημα αυτό ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάποιον παίχτη να βγει μπροστά, να δημιουργήσει, να σκοράρει. Ήταν πολύ κακός επιθετικά στην τρίτη περίοδο και είχασε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Η Ρεάλ, συν της άλλης,
Παρότι ο Παναθηναϊκός την αντιμετώπισε αρκετά καλά στα pick and roll και περιόρισε αρκετά τη δημιουργία του Καμπάτσο, που για τα δεδομένα του, εντάξει, έγραψε και πάλι ασίστ, αλλά όχι στους αριθμούς που τους συνηθίζει, και έκανε και αρκετά λάθη, κατάφερε αυτό το πράγμα να το δημιουργήσει, να το μετατρέψει προς όφελός της, όπως έκανε για απέναντι στον Ολυμπιακό, που και εκεί είχε ζητήματα στο pick and roll, αλλά βρήκε πολλά σούτα από μακριά. 10 στα 22 τρίποντα προχθές, 13 στα 26 σήμερα, και όλα ή σχεδόν όλα υπό πολύ καλές προϋποθέσεις, που παίχτες όπως, ας πούμε, και ο Ντεκ και ο Καμπάτσο και ο Κοζέρ και οποιοδήποτε, και ο Μούσα, θα τα βάλουν αυτά τα σούτ, και ο Ντεκ ακόμα, δεν τα συγχώρησαν, και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έχασε. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι σε μια κρίσιμη καμπή τη σεζόν για αυτόν, γιατί έρχονται τέσσερα παιχνίδια, τα τρία σερί εκτός έδρας και αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα στο τέλος του πρώτου γύρου, με έξι νίκες τώρα. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν κάνει τουλάχιστον δύο νίκες στα παιχνίδια που έρχονται, μπορεί να σημαδέψει αυτό με τη Βιλερμπάν και αυτό με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά σίγουρα θέλει δύο νίκες αυτά. Και αν μπορέσει να χτυπήσει και αυτό με την Αρμάνη ή με τη Μονακό, μπορέσει περισσότερο να πάρει, καλό θα είναι, για να κλείσει τον πρώτο γύρο με ένα 8, ας πούμε, στη βαθμολογία. Αν δεν φτάσει στο 8 Παναθηναϊκός, δεδομένου ότι συνήθως το όριο της πρόκρισης στα play-off, βέβαια φέτος έχουμε την διαφορετική συνθήκη, το play-in είναι κοντά στις 18 νίκες, άλλοτε 17, άλλοτε 19, αλλά και γύρω στο 18, είναι πολύ δύσκολο μετά στο δεύτερο γύρο να κάνεις 9 νίκες σε 17 παιχνίδια. Έτσι. Τα λέω λίγο μπακαλίστικα, το πρόγραμμα προφανώς και θα έχει παιχνίδια πιο βατά στη συνέχεια, αλλά θα έχει και δύσκολα. Το θέμα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι για να καλύψει τις κακές ήττες που έχει κάνει, κακή ήττα δεν ήταν καμία από τις τρεις τελευταίες, άσχετα αν ήταν δύο μεγάλες χαμένες ευκαιρίες με την Παρτιζάν και την ΕΦΕΣ, αλλά κακή ήττα, ας πούμε, ήταν από τη Μακάμπη εντός, ήταν από τον Ολυμπιακό εντός. Το λέω αυτό γιατί είναι δύο ομάδες που θα τις ανταγωνιστεί για μια θέση, ας πούμε, στα play-off ή στα play-in. Θα πρέπει να κάνει κάποιες υπερβατικές νίκες. Για την ώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει καμία υπερβατική νίκη. Μόνη υπερβατική νίκη που έχει κάνει στη σεζόν ως τώρα είναι αυτή απέναντι στον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά για το πρωτάθλημα. Αλλά από εκεί πέρα τα παιχνίδια που πήρε τα υπόλοιπα ήταν παιχνίδια που έπρεπε να τα πάρει, και με την Ζαλγκύρης και με την Βίρτους κλπ. Με την Άλμπα. Είναι δηλαδή παιχνίδια τα οποία τα έχει κυκλωμένα. Πρέπει, για να μπορέσει να μπει πιο σοβαρά στη συζήτηση των play-off ή τέλος πάντων μιας καλής κατάταξης για τα play-in, να κάνει νίκες οι οποίες είναι εκτός προγράμματος που λένε, ή τέλος πάντων από αυτές που δεν τις θεωρείς δεδομένες, αλλά αν τις κάνεις μπορεί να σου αλλάξουν τη μοίρα. Πρέπει γι' αυτό λοιπόν, ξαναλέω, να πάρει δύο τουλάχιστον από τα τέσσερα προσεχή παιχνίδια, να κλείσει τον πρώτο γύρο με τουλάχιστον 8 νίκες, γιατί μετά είναι πολύ δύσκολο στις 17 αγωνιστικές που απομένουν να ψάξει, ας πούμε, 10 νίκες. Και έχοντας να πάει να παίξει στη Ρεάλ, έχοντας να πάει να παίξει σε άλλες δύσκολες έδρες, τον Ολυμπιακό από εκεί. Είναι ζόρικο μετά να καταφέρεις να το φέρεις σε τούμπα το πράγμα. Και ξαναλέω, είναι λίγο πρόχειρος ο υπολογισμός, αλλά συνήθως εκεί στις 17 με 19 νίκες κρίνεται η πρόκριση στα play-off. Φέτος έχουμε την ειδική συνθήκη στο play-in. Μπορεί να κατέβει λίγο, ας πούμε, ένα αριθμός φέτος, γιατί βλέπουμε πολλές ομάδες που είναι στην ίδια μοίρα από το 2-3 ως το 14-15, ας πούμε. Αλλά και πάλι θα χρειαστεί πολλές νίκες και θα χρειαστεί και υπερβάσεις για να καταφέρει να καλύψει αυτό το χάντικα που έχει ως τώρα στη σεζόν. Αυτά γίνονται, ο κύριος Μεσίνα είναι από το ΣΥΝ 15, ετοιμάζεται να χασεί ένα ακόμα παιχνίδι και έχει τη στήριξη του Τζόρτζι Αρμάνι. Έτσι. Από το ΣΥΝ 15 είναι στο πλήν 11, τώρα ναι. Καλά πήγε αυτό. Και του άλλα δύο χρόνια να νέο συμβόλαιο παίκτας. Άλλα δύο χρόνια, έτσι. Ναι. Τώρα πρέπει να είναι στο 2040 κοντά να έχει φτάσει. Τελευταία δύο παιχνίδια. Λοιπόν, και μετά από αυτό το λουτρό αγάπης του Χρήστου Ροπόλη προς το Μεσίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.